Ένα βράδυ ο καπετάν Κρέτσης μας ανακοίνωσε ότι όλο το χωριό θα έπρεπε να ξεσηκωθεί και να απαντήσει προς το Καρπενήσι, γιατί οι Γερμανοί ανέβαιναν προς το δίκαστρο καίγοντας τα πάντα πίσω τους. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια καινούργια οδύσσια. Θυμάμαι ένα ολόκληρο τσούρμο να βαδίζουμε μερόνυχτα από χωριό σε χωριό, ενώ ο παπάς του χωριού προπορεύονταν, ψέλνοντας και τραγουδώντας για να μας δίνει κουράγιο. Περάσαμε το στερχιό γύρω στις 15 φορές. Τα παπούτσια του πατέρα μου είχαν λιώσει από τα νερά και τον βλέπω ακόμα μπροστά μου να προσπαθεί να τα δέσει με επιδέσμους για να μπορέσει να προχωρήσει. Η περιπλάνησή μας ήταν εφιαλτική, μέχρι που τελικά φτάσαμε στη Λαμία, όπου εκεί σε λίγες μέρες κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Χίτλερ έπεσε. Εκεί ακούσαμε τις καμπάνες των εκκλησιών να χτυπάνε χαρμόσυνα και έτσι καταλάβαμε ότι το θαύμα είχε γίνει. Λίγες μέρες αργότερα, δύο βρετανικά καμιόνια μας φόρτωσαν και πάλι για να μας μεταφέρουν στην Αθήνα. Μας οδήγησαν μέχρι την Ομόνια, όπου ρακένδι, την μυστική και άφραγη, ξαναδικρίσαμε την Αθήνα. Τίποτα όμως δεν ήταν ίδιο. Το χειρότερο, όταν πήγαμε να ξαναβρούμε το σπίτι μας, το είδαμε φωτισμένο και όταν χτυπήσαμε την πόρτα, μας την ξανάκλεισαν στα μούτρα λέγοντάς μας «Το σπίτι είναι δικό μας, το αγοράσαμε από τους Γερμανούς». Δεν είχαμε πού να περάσουμε το βράδυ μας. Τα χρόνια της ανασυγκρότησης υπήρξαν δύσκολα, θα έλεγα τραγικά. Θυμάμαι τη μάνα μου να μου ζητάει να μαζεύω ό,τι περίσσευε από το ψωμί του μεσημεριανού και να το φυλάξω για να το έχω για βραδινό. Την ίδια εποχή θυμάμαι να περπατάω με τον πατέρα μου έξω από τον κινηματογράφο Άρη στην Αχαρνών που έπαιζε τον Ταρζάν και να τον παρακαλάω να μπούμε μέσα για να δω για πρώτη φορά στη ζωή μου τι είναι κινηματογράφος και ποιος είναι ο Ταρζάν. Δεν μας φτάνουν τα λεφτά, παιδί μου. Μετά θα πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι με τα πόδια. Οι σκηνές και τα λόγια αυτά χαράχτηκαν βαθιά στη μνήμη μου και με συνόδευσαν σε ολόκληρη τη ζωή μου. Με είχαν πληγώσει, μου είχαν στερήσει την παιδικότητά μου, αλλά ταυτόχρονα με έκαναν δυνατό. Σε δύο μέρες βρισκόμουν στο γραφείο του. «Κύριε του Μπακάρη, ξέρω τον πατέρα μου ότι είστε ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος και θέλω να με βοηθήσετε και εμένα να πετύχω το στόχο που έχω βάλει. Αν αποδεχτείτε την πρόταση που θα σας κάνω, είμαι βέβαιος ότι και εγώ θα μπορέσω να σας βοηθήσω να μην χάσετε τα λεφτά σας. Ο πατέρας μου και οι παρελθόν δεν σας έχουν καθυστερήσει ούτε μια δεκάρα. Είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε όλα τα χρέη στο Λεόν, αρκεί να με εμπιστευτείτε. Σας ζητώ λοιπόν να αρχίσετε και πάλι να μας παραδίδετε τους δίσκους και για κάθε δίσκο που θα παραδίδετε θα μας χρεώνετε στο εξής με 3 δραχμές πάνω από την κανονική τιμή του. Με αυτόν τον τρόπο το χρέος της Οδεών σε 3-4 χρόνια το πολύ θα αποσβεστεί». Όση ώρα μιλούσα, θυμάμαι το του Μπακάρη τελείως ανέκραστο, ενώ αισθανόμουν τα μάτια του να είναι καρφωμένα επάνω μου σαν προβολής ανάκρισης. Όταν τελείωσα, μια ψυχρή απάντηση με περίμενε. «Μου ζητάς κάτι που δεν μπορώ να το αποφασίσω μόνος μου. Θα επικοινωνήσω με τη διοίκηση του Λονδίνου και μόλις έχω νεότερα θα σας ειδοποιήσω». Πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα. Πέρασε και δεύτερη. Μπήκε και η τρίτη, όταν χτύπησε επιτέλους το τηλέφωνο. Το νέο ραντεβού κλείστηκε για το επόμενο μεσημέρι. «Τις προάλλες, παιδί μου, δεν σου κρύβω ότι με εντυπωσίασε το πάθος με το οποίο μου μίλησες. Τελικά το Λονδίνο αποφάσισε να δεχτεί την πρότασή σου υπό δύο όρους. Θα δημιουργήσετε με τον πατέρα σου μια εντελώς νέα εταιρεία. Αλλά ο δεύτερος όρος δεν θέλουμε να συμμετέχει κανείς από τους παλαιότερους συνεταίρους σας. Μόνο εσύ και εκείνος». Ο συναισθηματισμός του πατέρα μου δεν μπορούσε να χωρέσει τον αποχωρισμό του από τους 11 συνεταίρους του.
εσείς οι δύο θα αναλάβετε όλα τα χρέη, αλλά και τη διοίκηση. Αυτός ήταν ο απαράβατος όρος των Εγγλέζων. Η μόνη παρηγοριά του Μήνου ήταν ότι τη διαχείριση της Μακεδονίας θα μπορούσε να τη συνεχίσει η οικογένεια Καπραβανέ. Κάπως έτσι πάντως, το 1961, ιδρύθηκε η εταιρεία Μήνος Μάτσας και Γιος. Στιχουργός με ταλέντο. Ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, «Η άγωνη ζωή», που υμνεί την απονιά και την ατυχία της ζωής, έμενε να γίνει για μένα η αφορμή μιας πραγματικά τυχερής γνωριμίας που εξελίχθηκε σε μια μεγάλη φιλία. 1964. Ακούω στο ραδιόφωνο την άγωνη ζωή και κυριολεκτικά ξετρελαίνω. Με το που φτάνω στο γραφείο, ξανακούω το δίσκο και βλέπω ότι η στίχη είναι υπέρος. Εξίσου σημαντική με τη μουσική. Αυτό όμως που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι η Κολούμπια δεν ανέφερε καν στις διαφημίσεις της το όνομα του στιχουργού. Ρωτώντας, έμαθα ότι ο στιχουργός είναι ένας νέος δημοσιογράφος που δουλεύει στα νέα. Την επομένη κιόλας ήμουνα στα γραφεία της Χρήστου Λαδά, ζητώντας να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η συνάντηση ήταν όντως καταληκτική, γιατί αμέσως με το Λευτέρη γίναμε φίλοι. Λίγες μέρες αργότερα, κουβεντιάζοντας, του λέω: «Τα τραγούδια σου με το Σταύρο οφείλουν ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους και στο στίχο σου. Γιατί στις διαφημίσεις της Κολούμπια δεν αναφέρεται το όνομά σου? Αδικία δεν είναι?» Δεν πρόφτασα να τελειώσω τη φράση μου και λες, και τα λόγια μου ήταν το σπίρτο που έβαλε φωτιά σε μια αποθήκη γεμάτη μπαρούτι. «Είσαι ο δεύτερος που μου το λέει μετά το Ξαρχάκο. Αύριο κιόλας θα πάω στην Κολούμπια και θα τους τα πω». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που γνώριζα τον Λευτέρη, τον πραγματικό Λευτέρη. Τον εκρηκτικό, τον αθυρόστομο, αυτόν που ξέρουμε οι φίλοι του και όχι μόνο. Από εκείνη τη στιγμή η φιλία μας είχε βάλει πια τα θεμέλια της αιωνιότητας. Ο Λευτέρης στη συνέχεια όχι μόνο σημάδεψε με τα τραγούδια εμένα σαν άνθρωπο και την Μήνος, αλλά σημάδεψε και ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι και άνετα σήμερα κατατάσσεται στη θέση του πρώτου και σημαντικότερου ποιητή της γενιάς. Οδηγούσα το μικρό φιατάκι μου πηγαίνοντας στο στούντιο της Κολούμπια και ακούω από το ραδιόφωνο ένα τραγούδι που μου κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον. Κάτι όμως με ενοχλούσε σε αυτό που άκουγα. Η ενορχήστρωση, ο τραγουδιστής, ακόμα και η ηχογράφηση έμοιαζαν σαν να είχαν επιλεγεί επίτηδες για να καταστρέψουν μια υπέροχη μελωδία. Και ενώ σκεφτόμουν όλα αυτά, ο εκφωνητής μας ενημέρωσε ότι μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Το όνομα του συνθέτη δεν μου έλεγε τίποτα απολύτως. Μόλις όμως τον συνάντησα, δεν άντεξα και αυθόρμητα τον ρώτησα: «Κύριε Κουγιουμτζή, τα τραγούδια σας είναι πολύ ευαίσθητα. Γιατί τα κακομεταχειρίζεστε τόσο?» «Αυτούς τους τραγουδιστές για έχει εταιρεία μου, αυτούς χρησιμοποιώ», μου απάντησε σε άπιαστα Θεσσαλονικιώτικα. Δεν χρειάστηκε πολύ σκόπος να τον πείσω να έρθει στη Μήνος. Είχα ήδη στο μυαλό μου την καινούργια μου αποκάλυψη, τον Ταλάρα. Κάτι που ο Σταύρος το έμαθε λίγες μέρες αργότερα. Το πιθανότερο είναι, του λέω, να μην έχεις ακούσει ούτε καν το όνομα του μελλοντικού ερμηνευτή σου, αλλά έχει εμπιστοσύνη. Όταν αργότερα στο στούντιο άκουγα ηχογραφημένο το πρώτο του τραγούδι «Ο ουρανός φεύγει βαρύς», με καινούρια ενορχήστρωση, τραγουδισμένο από τον Γιώργο Ταλάρα, πήρα στην αγκαλιά μου τον Σταύρο και του είπα: «Με το πάντρεμα που σας έκανα, Σταύρο μου,
να το θυμάσαι ότι θα γράψετε ιστορία. Κάποια στιγμή όμως τα πάντα πάλωσαν. Τα τηλέφωνα βουβάθηκαν. Παγωμένη σιωπή έπεσε σε ολόκληρη την εταιρεία, ενώ τα ημερολόγια έδειχναν αλίμονο 17 Νοεμβρίου 1973. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου μόλις είχε αρχίσει. Σε λίγο τα πάντα ο συνταγματάρχης Ιωαννίδης τα ξανάβαλε στο ψυγείο. Ευτυχώς η αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν άργησε. Ο Μίκης επιστρέφει σαν ήρωας και γίνεται βέβαια ο απόλυτος κυρίαρχος της δισκογραφίας. 3 ολόκληρα χρόνια απόλυτης κυριαρχίας του ρεπερτοριού του και το συμβόλαιό μας σε πλήρη ισχύ και θρίαμβο. Καινούριες ηχογραφήσεις, επανεκδόσεις, συναυλίες και η Μαρία Φαραντούρη να πρωτοστατεί σε όλα αυτά μαζί του, ενώ ξεκινάει παράλληλα και μια δική της λαμπρή δισκογραφική καριέρα που γράφει ιστορία και αφήνει εποχή. Τα νέγρικα του Μανου Λοΐζου, τα τραγούδια διαμαρτυρίας, η πρόσκλησή της στο Λιβανελί και ο υπέροχος δίσκος τους και στη συνέχεια μια άλλη πρόσκληση του Λέο Μπρόουερ, όπου με τη συμμετοχή της μεγάλης αργεντινής τραγουδίστριας Μερσέντε Σόσα, αλλά και με τα τραγούδια του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γίνεται ένας δίσκος κόσμημα. Αυτά και τόσα άλλα με τη μεγάλη Μαρία Φαραντούρη τα βλέπω και πάντα θαυμάζω τη μουσική διαδρομή, διαχρονική κατάθεσή της στη δισκογραφία της Ελλάδας. Τα πρώτα 3 χρόνια της σύμβασής μας με τον Μίκη πέρασαν γρήγορα μέσα σε ένα θρίαμβο επιτυχιών. Στη συνέχεια όμως, βαριά σύννεφα σκέπασαν τη σχέση μας. Ο Μίκης με θεωρεί υπεύθυνο για την πτώση των πωλήσεών του και γράφει το βιβλίο Star System, όπου με κατηγορεί βαρύτατα ως υπεύθυνο για τη δημιουργία του Star System τραγουδιστών στην Ελλάδα εις βάρος των σύνθετων. Θυμάμαι πάντα τον σοφό γυραιό δικηγόρο μου Θεόδωρο Σεργάκη να μου λέει «Μη στενοχωριέστε καθόλου για το βιβλίο, κάποτε θα το θεωρείτε τίτλο τιμής και θα είστε υπερήφανος». Τα χρόνια πέρασαν, τα πάθη καταλάγιασαν. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο με τη συνάντηση του Μάικη Μάντσα και του Μίκη Θεοδωράκη, όπου συζητούν για αυτό το βιβλίο. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, τον έχετε. Λοιπόν, καλά, μπορούσα εγώ να ξυπνάω 5 μέρες σε 7, να πηγαίνω αξιμέρωτα στα γραφεία και να βρίσκω το Μάντσα εκεί. Αυτός άνοιγε από τα χαράματα την εταιρεία και την έκλεινε το βράδυ. Δεν ήταν για μένα αυτή η δουλειά. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας αποτελεί μια μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη που μαζί μου έκανε 2 καριέρες. Αρχικά μου εμφανίστηκε σαν υπάλληλος και τον προσέλαβα σαν κούριερ στο τμήμα πωλήσεων. Ήταν όμως αδύνατο να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τα ωράρια. Σχεδόν κάθε μέρα είχε και ένα καλκά με τον διευθυντή πωλήσεων, που ερχόταν στο γραφείο και μου έλεγε «Κύριε Μάτσα, με αυτόν τον Μαχαιρίτσα τι θα κάνει, ό,τι και να του λέω κάνει τα δικά του». Μάταια προσπαθούσε ο άνθρωπος να βάλει σε καλή του το Λαβρέτη και όπως ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή απολύθηκε άρον-άρον. Το 1989 όμως επανήλθε στην εταιρεία όχι βεβαίως ως courier, αλλά έχοντας τις αποσκευές του ένα επιτυχημένο ήδη ντεμπούτο στη δισκογραφία με το συγκρότημα Τέρμιτες και την επιτυχία Σκόνη, όπου συμμετείχε και ο Ταλάρας. «Με θυμάστε?» με ρωτάει. «Είμαι ο Ταραξίας του τμήματος πωλήσεων». «Εσύ δεν ξεχνιέσαι, παιδί μου», του απάντησε. Και έτσι άρχισε η δεύτερη συνεργασία μου με τον Ταραξία, που απογειώθηκε βέβαια με το ιστορικό δημό και χωρίς. Καμιά φορά, ακόμα και σήμερα, με τρώει να του πω «Βρε παιδί μου, τόσο καιρό που δούλευες ως courier και μας δούλευες όλους, δεν θα μπορούσες μια φορά να διαμαρτυρηθείς τραγουδιστά στο Μιχαηλίδη». Πρώτος, εγώ θα στο έλεγα ότι αντί να του βγάλεις δίσκους, πρέπει να βγάλεις τους δικούς σου δίσκους.
για να ξεκινήσει μια ώρα αρχίτερα η επιτυχημένη καριέρα σου. Ευγενέστατος, αλλά και απροσδόκητα επιθετικός και οξύς. Υποδειγματικός και συνεπής στις αρχές του, αλλά και αδιάφορος και ασυνεπής στην καθημερινότητά του. Όταν το 1960 ο Μάνος βραβεύτηκε με το Όσκαρ τραγουδιού για τα παιδιά του Πειραιά, δεν πήγε καν να παραλάβει το βραβείο του. Και όταν του ζητούσαν επίμονα οι δημοσιογράφοι μια φωτογραφία με το Όσκαρ, δανείστηκε το χρυσό αγαλματίδιο της Κατίνας Παξινού για να μην τους χαλάσει το χατήρι. Και όταν κάποτε του είπαν «Μάνο, είσαι ένας αριστοκράτης, αλλά αναρχικός και κομμουνιστής», γελώντας απάντησε «Είναι αλήθεια ότι κρύβω μέσα μου έναν κομμουνιστή. Το κακό είναι ότι αυτός να με κρύβει μέσα του». Νιώθω ευτυχισμένος που συνεργάστηκα μαζί του μέρες ολόκληρες στο στούντιο. Με τίμησε με τη φιλία του και με εγωίτευσε με το λόγο και το χιούμορ του. Περάσαμε ατέλειωτες ώρες πότε στο σπίτι του, πότε στο Φλόκα, παρέα με τον Νίκο Γκάτσο, πότε στο καφενέ της Ντάπιας στις Πέτσες, μαζί με τον Στάμο Ζούλα και τον Γιώργο Στεφανάκη. Δεν θα ξεχάσω όταν ένα βράδυ είχα καλέσει τον Μάνο στο Ποσειδόνιο των Σπετσών για να φάμε παρέα με τον Στάμο Ζούλα και τον Γιώργο Στεφανάκη. Ξέροντας κυτρίς ότι είχε ζάχαρο, συνεννοηθήκαμε με το σερβιτόριο να πει στο Μάνο ότι δεν υπάρχουν γλυκά, παρά μόνο φρούτα. Και όταν τα παραγγείλαμε, ο Μάνος ρωτάει «Τι φρούτα έχεις, τι θέλετε, πεπόνι ή καρπούζι?» Και ο Μάνος, φανερά ενοχλημένος, του απαντάει «Θέλω και καρπούζι και πεπόνι και άλλη φορά σου απαγορεύω να μου θέτεις τέτοια διλήμματα». Κύριε Αντώνης,